βρουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτό ήταν το πρώτο, η πρώτη μεγάλη, να το πούμε έτσι, μάχη που σήκωσε η παράταξή μου. Είναι παράληψή μου, θα με επιτρέψει πριν ξεκινήσει, θα σταματήσω όμως. Πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Μανώλη, τον Μάκαρη, το κεφαλής της παράταξης Ενεργοί Πολίτες Ανοιχτός Δήμος που είναι σήμερα εδώ, και τον Παναγιώτη τον Λιμπέρη, πρόσωπο του πατριώτη μου βέβαια πρώτα απ' όλα, αλλά και γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, ο οποίος ο Σύλλογος έχει σημαντικά ζητήματα, και ξέρει και ο Παναγιώτης και τα υπόλοιπα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους. Σε αυτή, και κλείνω την παρένθεση αυτή και συνεχίζω λέγοντας ότι σε αυτή τη μεγάλη μάχη η παράταξή μας έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε επίπεδο περιφερειακών παρατάξεων, και όπως και ο Μανώλης έπαιξε σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, και πρέπει να το πούμε αυτό σήμερα εδώ, ενάντια στο ξύλωμα της απλής αναλογικής. Καταφέραμε μέσα από ανακοινώσεις, συνεντεύξεις κλπ. Να δείξαμε αυτό το ζήτημα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα που απασχόλησε το Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν, προσέξτε, ενώ ο κύριος Νίκας με τον κύριο Τατούλη υποτίθεται ότι είναι στα μαχαίρια. Και είναι στα μαχαίρια για κάποια ζητήματα και σκοτώνονται για ζητήματα διαχείρισης. Στην ουσία της πολιτικής, προσέξτε, ποιο ήταν το πρώτο ζήτημα που συζήτησε, νούμερο ένα θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι αναγκαστικές απαλωτριώσεις, οι οποίες για το σκουπιδό εργοστάσιο, το οποίο το είχε ξεκινήσει ο Τατούλης. Αυτό ήταν το πρώτο, είναι συμβολικό αυτό, όπως είπαμε τότε. Καταφέραμε, παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο ως παράταξη, και δεν πέρασαν οι αναγκαστικές απαλωτριώσεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Βέβαια, στη συνέχεια η παράταξη, προφανώς με την ενεργή συμβολή του Περιφερειάρχη, του νέου Περιφερειάρχη, του κ. Νίκα, πέρασε μια τροπολογία όπου πήρε μια ακόμη αρμοδιότητα των Περιφερειακών Συμβουλίων, πήρε την αρμοδιότητα αυτή και την μετέφρασε στην Οικονομική Επιτροπή. Ξαναπροταγωνιστήσαμε στον αγώνα να κοντράρουμε αυτό το ζήτημα. Καταφέραμε, πήραμε απόφαση με την πρωταγωνιστική δράση της παράταξής μας ενάντια να μην αποφασίσει το Οικονομική Επιτροπή. Ο ίδιος ο νόμος της αυτοδιοίκησης λέει ότι η Οικονομική Επιτροπή, αν ένα θέμα κρίνει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, δύναται να το παραπέμψει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς αυτό το αποφασίσαμε, βέβαια δεν το σεβάστηκε η παράταξη της πλειοψηφίας, και αυτό το ζήτημα είναι ο Τάκης ο Στρατούλης, που θα σας πω στο τέλος γι' αυτό, ναι. Λοιπόν, αλλά θα μας ευχηθεί σήμερα, αλλά θα μιλήσουμε μετά για τον Τάκη. Το τρίτο μεγάλο ζήτημα το οποίο είχαμε να αντιμετωπίσουμε αμέσως μετά το ξεκίνημα ήταν η ευνηδιαστική απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει όλες τις γενικές μονάδες, και μεταξύ αυτών και τις μεγαλόπολεις. Και εδώ η παράταξή μας ήταν αυτή που ανέδειξε το ζήτημα. Πήραμε πρωτοβουλία, μαζέψαμε υπογραφές από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, από 6 παρατάξεις της αντιπολίτευσης, και καταφέραμε και φέραμε το θέμα με ειδική συνεδρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρότι η πλειοψηφία δεν ήθελε αυτό το θέμα να έρθει, δηλαδή εννοώ η πλειοψηφούσα παράταξη που έχει το Περιφερειάρχη, ο κ. Νίκα, η παράταξη του κ. Νίκα. Καταφέραμε και πήραμε και εδώ απόφαση κόντρα στην κυβερνητική απόφαση. Είμαστε παρόντες σε όλα τα ζητήματα. Ξεκινήσαμε με συναντήσεις με τους εργαζόμενους, με το Εργατικό Κέντρο της Αρκαδίας, τους φορείς, τους συλλόγους, του Σωματεία των Εργαζομένων, και συνεχίσαμε τη δράση. Αυτό το ζήτημα το θεωρήσαμε πρώτα κεντρικό ζήτημα, και ετοιμάζουμε, καταφέραμε, πήραμε απόφαση, αναδείξαμε το ζήτημα όσο μπορούσαμε με όλες μας τις δυνάμεις, παρότι ο Περιφερειάρχης υπονόμευε την απόφαση και δεν τη στήριξε, δεν σεβάστηκε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εμείς θα επιμείνουμε σε αυτό το ζήτημα, και μάλιστα θέλω να σας ενημερώσω ότι έχουμε αποφασίσει σε ένα μήνα από σήμερα, σε 7 Μαρτίου ημέρα Σάββατο, στην Μεγαλόπολη θα οργανώσουμε ως αγωνιστική συνεργασία Πελοποννήσου μια πολύ σημαντική μερίδα με ειδικούς επιστήμονες, και για το ζήτημα της ενέργειας και που πάνε, αλλά και της επόμενης μέρας στη Μεγαλόπολη. Θεωρώντας ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε μια περιοχή να καταστραφεί οικονομικά και κοινωνικά, επειδή η κυβέρνηση θέλει να εξυπηρετήσει
τα συμφέροντα των μεγάλων εφοπλιστών που φτιάξανε τάνκερ για να μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ και των μεγαλοπαραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο. Γιατί περί αυτού πρόκειται, που αναγκάστηκε να το παραδεχτεί ο κ. Μητσοτάκης, ότι δεν είναι περιβαλλοντικό το πρόβλημα, κυρίως, αλλά είναι οικονομικό. Έρχεται και η δεύτερη πίτα, θα πούμε. Γιατί είμαστε πολλοί. Το τέταρτο μεγάλο ζήτημα το οποίο αναδείξαμε και το οποίο ζόρισε πάρα πολύ την παράταξη του κυρίου Νίκα είναι η παρακράτηση των θεσμοθετημένων πόρων. Από την πρώτη στιγμή θέσαμε το ζήτημα. Γνωρίζετε οι περισσότεροι ότι αμέσως μετά, ενώ ο νόμος της αυτοδιοίκησης μιλάει ότι πρέπει οι περιφέρειες να παίρνουν το 2,4% του φόρου φυσικών και νομικών προσώπων και το 4% του ΦΠΑ, αυτό είναι αυτό που λέμε κεντρική αυτοκινητική φόρη, αυτό μεταφράζεται για να μιλάω πολλά νούμερα για την περιφέρεια Πελοποννήσου, χοντρικά 125 εκατομμύρια. Οι κυβερνήσεις με το πρόσχημα των μνημονίων δίνανε τα μισά, παρακρατούσαν το 48% και δίνανε το 52%. Αυτό συνεχίστηκε όμως. Ωραία, μας το είπαν αυτό για τα μνημόνια. Το 18 μας είπε η προηγούμενη κυβέρνηση ότι βγήκαμε τα μνημόνια. Λοιπόν, το 19 πάλι βγήκαμε τα μνημόνια. Το 20 νέα κυβέρνηση έχουμε βγει από τα μνημόνια. Και εμείς τους λέμε, αφού βγήκαμε τα μνημόνια, παιδιά, και λέμε ότι ήρθατε στην κανονικότητα, ας έρθουμε λοιπόν γενικά στην κανονικότητα. Κανονικότητα σημαίνει 125 εκατομμύρια και όχι 65 στην περιφέρεια Πελοποννήσου, που σημαίνει για άλλα 60 εκατομμύρια για να μπορεί να κάνει μικρά έργα, δράσεις και λοιπά, πολιτισμού εδώ που έχουμε και τη Λέτα, πρόεδρο της θεατρικής διαδρομής, η οποία έχει σοβαρά είναι ένα ζήτημα το οποίο στα λόγια το δέχτηκε ο κύριος Περιφερειάρχης, μπήκε μια φορά στην ημερήσια διάταξη, δεν συζητήθηκε και από τότε έχει ξεχαστεί και αυτό, όπως ξεχάστηκε να συζητηθεί η Αίγερα και το θέμα των πυρενελουργείων, που είναι ένα μεγάλο δίκτυο, το οποίο εμείς το φέραμε. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε λαϊκισμό, ούτε παραμύθι να πουλήσουμε. Εμείς φέραμε το θέμα 1η Οκτώβρη να συζητηθεί πριν ξεκινήσει η ελαιοκομική περίοδο. Γιατί ξέραμε από την ώρα που θα ξεκινήσει η ελαιοκομική περίοδο είναι δύσκολο να πάμε. Λοιπόν, να συζητηθεί, να ληφθούν μέτρα άμεσα και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα επόμενο που φέραμε, όπως επίσης τα προβλήματα του ΔΑΙΓΕΤΟΥ και την ανάγκη ενός ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για το ΔΑΙΓΕΤΟΥ, την ανάγκη να γίνουν τα πλημμυρικά έργα της Καλαμάτας, τα οποία είχα υποσχεθεί ο Μωρέα και τα οποία μετά ούτε οι Δήμοι, ούτε οι περιφέρειες πιέζουν, ούτε οι κυβερνήσεις στο Μωρέα να επιτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις απέναντι, γιατί πήγε και κόσμο στην Καλαμάτα όταν πλημμύρισε η Καλαμάτα. Τα ζητήματα, το σοβαρό ζήτημα με τον Τζάδε Καλαμά και ένα δρόμο 7,5 χιλιόμετρων, 7 χρόνια που γίνεται και συνολικά του δρόμου Ριζόμιου Κορώνη, τη συμπληρωματική χρηματοδότηση για τα σχολικά γεύματα, που και αυτό το δέχτηκε ο κ. Νίκα στα λόγια. Αλλά όταν η κυβέρνηση του είπε ότι δεν έχω άλλα λεφτά να δώσω, συνεχίζουν τα παιδάκια να μην έχουν σχολικά γεύματα στα πιο φτωχά σχολεία τη Καλαμάτα σήμερα, στα πιο εκεί που υπάρχουν μεγαλύτερε ανάγκε. Και παρότι είχε πει ότι θα δώσει από την περιφέρεια, εμείς θα το ξανασηκώσουμε αυτό το ζήτημα αμεθαύριο, προημερησία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τα μεγάλα έργα του ανάβαλου και την ανάγκη μείωση του ενεργειακού κόστου των αγροτών, τα έργα προστασία των πηγών τη Λέρνη στην Αργολίδα, το οποίο φωτίζεται και αδρεύεται, κυδρεύεται και αδρεύεται το μεγαλύτερο κομμάτι τη Αργολίδα, την προστασία του κάστρου τη Κορώνη, την ανάγκη χρηματοδότηση του φεστιβάλ κουκλοθεάτρου, το οποίο το κάνει η Λέτα και το παρότι και η περιφέρεια, παρά τα λόγια ότι στηρίζω πολιτισμό και όλα αυτά τα ζητήματα, στην πράξη πήγαινα να δώσει κάποια ψίχουλα τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν το μεγάλο αυτό, το οποίο είναι αποτελεί διεθνές. Το έχει καταφέρει η Λέτα και οι συνεργάτες της και έχει γίνει διεθνές το φεστιβάλ, όχι πανελλήνιο απλώς. Διεθνές φεστιβάλ κουκλοθεάτρου, μια πολιτιστικό γεγονός μεγάλο για τα παιδιά, για τα παιδιά της Μεσσηνίας και δημόσιας Μεσσηνίας, όλης της Πελοποννήσου. Θα επιμείνουμε προς αυτή την κατεύθυνση για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων της λαγοκτονίας που θα συζητηθεί Δευτέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από ένα μήνα που το έχουμε βάλει και αυτό το ζήτημα, γιατί
η ελαιοπαραγωγή της Πελοποννήσου ολόκληρης έχουν υποστεί δύο καταστροφικές χρονιές, το 16 και το 18 από το Δάκο και το 19 από τις τιμές. Δεν αντέχουν άλλη καταστροφή και πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση, αλλά και έγκαιρα να γίνει η δακοκτονία. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτό το ζήτημα για τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών, των νέων αγροτών, για τα οποία η κυβέρνηση μας έριξε και η περιφέρεια δεν είπε τίποτα. Έδωσε συμπληρωματική χρηματοδότηση ο κ. Βορύδης 300 εκατομμύρια και η Πελοπόννησος πήρε μόνο 10 από τα 300. 10 από τα 300 και δεν υπήρξε ούτε ζήτημα την ανάγκη στελέχωση του νοσοκομείου της Κυπαρισίας, τα κατάρριξη του αυτοδιοκτήτου του ΚΕΘΕΑ. Συμβάλαμε και ψήφισμα ενάντια στον πόλεμο όταν οι Τούρκοι είχαν στο μέσα στο Κουρδιστάν και χτυπούν και σκοτώνανε αδιακρίτως, καταφέραμε και πήραμε, αλλά επίσης παρουσιάσαμε ολοκληρωμένα τις θέσεις μας και με περιστατωμένο τρόπο αντιδράσαμε και στον προϋπολογισμό και τον καταψηφίσαμε και στο τεχνικό πρόγραμμα και στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής, όχι λόγια του αέρα, αλλά με πολύ εμπεριστατωμένο τρόπο. Καταφέραμε μια προσπάθεια αντιδικίας για τα μάτια του κόσμου και για κάποια διευθυντικά στελέχη, όχι πως δεν έχουν αξία και οι διευθυντές και δεν πρέπει να τηρείται η νομοθεσία και να είναι, έχει σημασία και οποιαδήποτε παράνομη μετακίνηση διευθυντών, αλλά δεν είναι μόνο οι διευθυντές στη λειτουργία της περιφέρειας, είναι οι υπάλληλοι. Όταν μπήκε το θέμα αυτό, εμείς ήρθαμε σε συνάντηση με τον Σύλλογο των Εργαζομένων, ζητήσαμε να δούμε ποια είναι τα προβλήματα συνολικά και αλλάξαμε, να το πω έτσι, τη ρότα της συζήτησης, αναδεικνύοντας όχι μόνο τα ζητήματα 3-4 μετακινήσεων παράνομων, παράθυρα μετακινήσεων διευθυντών, χωρίς να τηρηθούν οι κανόνες, όπως γινόταν και προηγούμενα βέβαια, τον κύριο Θατούλη τα ίδια γινόταν, και αναδείξαμε τα προβλήματα των εργαζομένων στις περιφέρειες και αυταρχικές διαδικασίες που προωθεί η νέα περιφερειακή αρχή. Σηκώσαμε τα ζητήματα όπως ακριβώς όπως πρέπει, αυτά τα ζητήματα που απασχολούν το σύνολο των εργαζομένων στις περιφέρειες. Και αναδείξαμε ότι χωρίς τους εργαζόμενους και χωρίς να τους εμπνεύσει η περιφερειακή αρχή, δεν μπορεί να υπάρξει δουλειά. Δεν μπορεί να υπάρξει. Αν οι εργαζόμενοι είναι, τους χρησιμοποιείς μια στρατιωτική λογική, δεν τους αφήνεις να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και τη δράση τους για την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και για να παρακολουθούν τα έργα και όλες τις άλλες υπηρεσίες. Πέρα όμως από αλλά συγχρόνως η παράταξή μας ήταν και σε κάθε αγώνα των αγροτών, των εργαζομένων παρούσα, δηλαδή πέρα από το Περιφερειακό Συμβούλιο και ό,τι αφορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προσπαθήσαμε να είμαστε παρόντες σε όλα τα μέρη. Και προσπαθήσαμε, αγαπητοί φίλοι, συναγωνιστές, συνεργάτες, σήμερα, γιατί θα μου επιτρέψει ο Γιάννης, ας πούμε, να κάνω μια παράφραση, ας πούμε, σε δυο του ποίηματα που ακούσαμε προχθές, γιατί εμείς δεν κρύψαμε ότι σε αυτή τη ρότα θα συνεχίσουμε, γιατί η όχθη που επιμένουμε βρίσκεται αριστερά και η ματιά μας σταθερά προσανατολισμένη στον άνθρωπο, γιατί μας οδηγεί η θυσία του κόρδου και του τσέπη. Λοιπόν, και επειδή είπαμε για αυτό το λόγο, οι πίτες που θα κόψουμε, γιατί είμαστε πολύ και ευτυχώς που είχαμε προβλέψει να φτιάξουμε. Λοιπόν, και για να αυξήσουμε, να μην είναι την πιθανότητα της τύχης, έχουμε λοιπόν, επειδή κάποιοι περισσότεροι από εμάς είμαστε μιας γενιάς που μας σημάδευσε το Πολυτεχνείο, το ένα δώρο θα είναι το βιβλίο του Ηλία του Μπιτσάνη, «Μνήμη Χνηλασία για τα γεγονότα του Νοέμβρη του 1973».
Προνέφερα θα είναι πάλι δικού μας του Γιάννη τα δυο, τα δυο συλλογές ποιημάτων του που έχει. Λοιπόν, και το τρίτο θα είναι, ας είναι και ο ξένος. Της λέω Μικλάιν, ο καπιταλισμός ενάντι, είναι ενάντια στο περιβάλλον. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τρεις τυχερούς, θα ξεκινήσουμε να κόψουμε την πίτα. Λοιπόν, έχει δίκιο. Λοιπόν, έχει δίκιο Γιάννης, λοιπόν και όλοι όσοι είμαστε εδώ, αλλά και όσοι λείπουνε, θέλουμε να σας καλέσουμε την ερχόμενη Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, σε τρεις μέρες, την Τετάρτη στις 12 του μήνα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Τάκη του Στρατούλη, «Όταν γεννιέσαι τρεις φορές». Είναι ένα βιβλίο βιωματικό του Τάκη, γιατί ο Τάκης, παρότι έχει περισσότερη δράση από όλους μας, και δεν κάνετε καθόλου, έχει κάνει δύο μεταμοσχεύσεις νεκρού, άρα μία που γίνεται και άλλες δύο που έζησε, και έχει κάνει και ένα βαρύ bypass μετά από έφρα. Παρ' όλα αυτά, είναι υπόδειγμα ανθρώπου που συνεχίζει να αγωνίζεται. Θα είναι τρεις σημαντικοί πατριώτες μας, ένας χωραΐτης, ο Χρήστος Βάρνας, που είναι πρόεδρος του Συνόλου Μεταμοσχευτέντων, δύο καθηγητές πανεπιστημίου, ο συμμαθητής μου, ο Γιάννης ο Πολέτης και ο Παπαθεοδωρίδης, ομιλητές. Εγώ θα είμαι, θα συντονίζω τη συζήτηση και φυσικά θα μιλήσει ο Τάκης. Σας καλούμε λοιπόν και σε αυτή την εκδήλωση, πήρε να μας ευχηθεί, δεν ξέχασε ότι κόβει πίτα και πήρε τηλέφωνο για να μας ευχηθεί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κόβοντας... Στα τέσσερα πήγαινε. Λοιπόν, ωραία. Πρώτη θα είναι τη παράταξη. Και μετά μην κόβεις, αλλά θα κόψουμε. Όχι, θα κόψουμε και του καλεσμένου μα. Μετά, λοιπόν, θα την πάρει η Μαρία ο Κοσμένο στην γραμματεία τη παράταξη. Την φορά μα, η Μαρία Σακύρη. Η δεύτερη θα είναι στο Μανώλη ω εκπρόσωπο της Δημοτικής Παράταξης. Η τρίτη είναι στον Τάκη ως εκπρόσωπο του Συλλόγου των Εργαζομένων. Το τρίτο κομμάτι. Και τα υπόλοιπα τα έχουμε εμείς.